Κύριε Κανελόπουλε, βλέπουμε ότι εδώ στο κέντρο της Τρίπολης, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, γίνονται κάποιες εργασίες. Πείτε μας δύο λόγια, τι εργασίες είναι αυτές? Καλημέρα. Πριν από κάποιες μέρες συνέβη να πέσουν σοβάδες από αυτό που βλέπετε εκεί τώρα που είναι με τις καλωσίες. Εμείς αυτό που κάναμε τώρα, ήρθαμε και γκρεμίσαμε τα σαθρά των κατασκευών αυτών για να μην γίνει κανένα ατύχημα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία, έχουμε πάρει, μαζεύουμε 2-3 προσφορές που χρειάζονται, γιατί εκεί θα χρησιμοποιηθούν κάποια καλούπια για να κατασκευαστούν πάλι όπως ήταν. Μαζεύουμε τις προσφορές να καταλήξουμε, να δούμε ποιος θα τις αποκαταστήσει τις φθορές αυτές. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει κάτι από πλευράς επιχρησμάτων ή οτιδήποτε λόγω του καιρού. Μόλις ο καιρός το επιτρέψει, θα είμαστε και εμείς έτοιμοι ώστε να αποκαταστήσουμε πάλι ό,τι έπεσε και ό,τι αποξηλώθηκε από αυτά που βλέπετε, και ταυτόχρονα, επειδή έχει και άλλες φθορές στο κτίριο επάνω που ανεβήκαμε, να αποκαταστήσουμε και ό,τι άλλο χρειάζεται και να επισκευαστεί και για να μην έχουμε άλλες φθορές στο κτίριο. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες φθορές, διάφορα πράγματα μέσα, ναι, είναι, στο κτίριο. Οι περισσότεροι είναι φθορές του χρόνου. Υπάρχουν και κάποιες μικρές κακοτεχνίες, αλλά είναι περισσότερες φθορές του χρόνου. Αφορά επιχρήσματα και κάποιες υγρασίες που μπαίνουν. Όλα αυτά θα τα φτιάξουμε μόλις επιτρέψει ο καιρός. Το προηγούμενο διάστημα, πριν αρκετό διάστημα, είδαμε ότι τρέχανε και νερά μέσα. Αυτά έχουν διορθωθεί? Ό,τι αφορούν τα νερά στο υπόγειο κλπ. Έχουν διορθωθεί. Υπήρχαν κάποιες διαρροές, έχουν μπει και κάποια υποβρύχια μοτέρα, ας πούμε, για ό,τι αν υπάρξει κάποιο άλλο θέμα. Τα του υπογείου έχουν διορθωθεί. Τώρα έχουμε να επιδιορθώσουμε τα της στέγης. Ευχαριστούμε πολύ.